Οριακά διαχειρίσιμη φαίνεται πως είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Κρήτης με φόντο και την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί. Τα πράγματα είναι ασφυκτικά, όχι όμως σε βαθμό που να είναι ακόμη αντιμετωπίσιμα. Ουσιαστικά μετατρέπονται κλινικές ή παίρνονται κρεβάτια κλινικών για να νοσηλεύσουν τα αυξημένα περιστατικά COVID την ίδια ώρα που έχουν αυξηθεί και τα περιστατικά που είναι για άλλες παθήσεις. Οι νοσηλείες σε επίπεδο Κρήτης παραμένουν σταθερές με 146 άτομα να νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία του νησιού. Ωστόσο, η πίεση που υπέστη το σύστημα το προηγούμενο διάστημα δεν επιτρέπει στα νοσηλευτικά ιδρύματα την επιστροφή στην κανονικότητα, με τις αναμονές των non-COVID ασθενών για τακτικά ιατρία να παραμένουν μεγάλες. Χαρακτηριστικά να πω ότι έχουν δοθεί κρεβάτια της παθολογικής στην κλινική COVID που γυτνιάζει δίπλα, ακριβώς γιατί δεν έχουν καλυφθεί πάρα πολλά κρεβάτια της COVID και την ίδια ώρα δεν υπάρχει προσωπικό για να μπορέσει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή με πόσα άτομα λειτουργούν τα ΤΕΠ? Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 28 άτομα για να καλύψουν όλες τις βάλεις, με ένα άτομο και όλα που ήρθε τελευταία, αλλά παρόλα αυτά μέσα στο επόμενο διάστημα μπορεί να φύγουν άμεσα 3 άτομα. Αυτός ο αριθμός των 28 επαρκεί για να καλύπτεται αξιοπρεπώς, να καλύπτονται αξιοπρεπώς οι βάρδιες? Κανονικά θα έπρεπε να είναι ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός, τουλάχιστον άλλα συν 4 άτομα, για να μπορεί κανείς να κάνει πιο άνετα, να παίρνουν οι συνάδελφοι τις άδειές τους και να τη σωστότερη λειτουργία και επιπλέον προσφορά προς τους συνανθρώπους μας. Αλλά είναι γενικά τα πλαίσια που κινείται το νοσοκομείο πολύ πιεστικά. Άδειες νοσήσεις και αναστολές υγειονομικών, διοικητικών και βοηθητικού προσωπικού προκαλούν σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας σε κλινικές. Υπάρχουν κλινικές κλειστές, υπάρχουν ράτζα στην ψυχιατρική κλινική και υπάρχουν ταυτόχρονα, αν θέλετε, πάρα πολλοί χιλιάδες μέρες άδεια και ρεπό που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τις πάρουν πέρα από ένα πολύ μικρό αριθμό ημερών. Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ποιες κλινικές παραμένουν κλειστές? Παραμένει κλειστή η παιδοχειρουργική κλινική που ουσιαστικά λειτουργεί μαζί με την παιδιατρική, μαζί με την κλινική COVID για παιδιά. Είναι η καρδιοχειρουργική κλινική μοναδική στην Νότια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Έχουμε χώρους που στενάζουν τα παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. Απλώς πρέπει λίγο να γίνει μια καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και τα κενά που φαίνεται και ξέρουμε ότι δημιουργούνται να φροντίζουμε πιο γρήγορα να κλείνουν τα μέτωπα. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Είναι απαράδεκτη, είναι προκλητική η στάση της κυβέρνησης που αντί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με μπαλώματα μετακινήσεων ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού προσπαθεί να τα καλύψει ή με τις παρατάσεις συνταξιοδοτήσεων γιατρών που φτάνουν να δουλεύουν 69-70 χρονών.